υποκατάρρευση βρίσκεται ο κυβερνητικό συνασπισμό στη Γερμανία, ο οποίο αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη μέχρι τώρα κρίση μετά την κατάθεση γημένου για την οικονομική ανάκαμψη και την εν μέρει θεμελιώδη αναθεώρηση των βασικών πολιτικών αποφάσεων από τον πρόεδρο των Φιλελευθέρων και Υπουργό Οικονομικών Κριστιαν Λίτνερ. Το έγγραφο ακυρώνει βασικέ θέσει των κυβερνητικών του εταίρων και τίθεται υπό αμφισβήτηση η συνέχιση τη συνεργασία μαζί του, ενώ ο ίδιο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και για αποχώρηση από τον κυβερνητικό συνασπισμό εάν δεν εφαρμοστούν αυτά που ζητάει. Στο 18 σέλιδο εγγραφό του, το οποίο διέρευσε στο περιοδικό Stern, ο Κριστιαν Λίτνερ επιχειρεί τον απολογισμό τη οικονομική κυβερνητική πολιτική και απαιτεί μια οικονομική ανάκαμψη με εν μέρη θεμελιώδη αναθεώρηση των βασικών πολιτικών αποφάσεων, προκειμένου, όπω εξηγεί, να αποτραπεί η ζημιά που υφίσταται η Γερμανία ω επιχειρηματικό κέντρο. Η κατάσταση καθίσταται δραματικότερη από το γεγονό ότι η κυβέρνηση θα πρέπει ως τις 14 Νοεμβρίου να παρουσιάσει στην Επιτροπή Προπολογισμού τη Bundestag την πρότασή της για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού για το 2025, αλλά και να καταλήξει σε στρατηγική αντιμετώπιση τη οικονομική κρίση στη χώρα.